Μανουδάκη Στρατή από την Περιφέρεια Κρήτης, πρόεδρος της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός που γίνεται στο νησί μας. Ο Μαραθώνιος Κρήτης, ο 8ος Μαραθώνιος Κρήτης, είναι αφιερωμένος στο μακαριστό Ειρηναίο Γαλανάκη. Έχει 4 διαδρομές. Τα 40 χιλιόμετρα είναι αφιερωμένοι στο μακαριστό. Τα 10 χιλιόμετρα είναι αφιερωμένα στον ήρωα την Αγώ Ηλιάκη. Τα 5 χιλιόμετρα φέτο είναι αφιερωμένα στο μεγάλο μουσικό συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και τα 2,5 στις Ολυμπιακές αξίες και ιδέες. Για την περιφέρεια Κρήτης, ο αθλητισμός αποτελεί προτεραιότητα. Είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στην εξωστρέφεια του νησιού, βοηθάει στην εξωστρέφεια του νησιού. Το νησί είναι 365 μέρες το χρόνο διαθέσιμο για τέτοιες διοργανώσεις. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί συμπεριλαμβάνεται στο καλεντάρι των επίσημων διοργανώσεων του ΣΕΓΑΣ και ταυτόχρονα στο καλεντάρι της Περιφέρειας Κρήτης για τις αθλητικές διοργανώσεις που κάνουμε, το οποίο βοηθάει στην εξωστρέφεια του νησιού. Σκοπός δικός μας σαν συμμετέχοντες είναι να ανοίξουμε τη βεντάλια για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό τουρισμό. Το νησί προσφέρει 465 μέρες το χρόνο για τέτοιες διοργανώσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για ακόμα μια χρονιά θα συμμετέχουμε σε αυτήν την όμορφη αθλητική διοργάνωση. Αύριο Παρασκευή θα συναντηθούμε στην 6.30 ώρα το απόγευμα στην αρχαία ελιά των Βουβών στον Πλατανιά για να κόψουμε τον κότινο από τα οποία κλαδιά θα στεφθούν οι μαραθωνοδρόμοι στο τέλος του αγώνα. Το Σάββατο το πρωί είναι μια συγκέντρωση των λαμπαδιοδρόμων όλων στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Από εκεί θα κινηθούμε προς το ΕΑΚ, το Εθνικό Στάδιο Χανίων, όπου θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις και θα κηρυχθεί η έναρξη του μαραθωνίου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, που η Περιφέρεια είναι αρρωγός σε διοργανώσεις όπως και αυτή και θα χαρούμε να συνεχίσει με την ίδια εξέλιξη, να συνεχίσει στο μέλλον να υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.